Ανήκω στο πρόγραμμα των 4.000 στην υγεία μέσω ΑΕΔ. Είμαστε εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από το 2017. Στελεχώνουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας από το 2017 με επαναλαμβανόμενες και συνεχόμενες συμβάσεις, οι οποίες κρατάνε εδώ και 7 χρόνια. Στελεχώνουμε το ΕΣΥ από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι και την Κρήτη. Σήμερα η κινητοποίησή μας αφορά το γεγονός ότι είμαστε 7 χρόνια και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει η αυριανή ημέρα. Είμαστε 7 χρόνια στο ΕΣΥ, στηρίζουμε ολόκληρες βάρδιες. Έχουμε βάλει πλάτη στο COVID, στην πανδημία. Είμαστε αυτοί οι οποίοι εκπαιδεύσαμε όλους τους επικουρικούς, οι οποίοι προσληφθήκανε για να στηρίξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας κατά τη διάρκεια του ιού. Και δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το μέλλον μας. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι, διεκδικούμε τη μονιμοποίησή μας και διεκδικούμε να έχουμε εισάξια μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα. Για 7η χρονιά συνεχίζουν αυτές οι μορφές εργασίας, οι οποίες στην ουσία αποτρέπουμε τους εργολάβους να μπουν στα νοσοκομεία για να μην υπάρχει εκμετάλλευση των εργαζομένων, και εδώ έχουμε το δημόσιο να εκμεταλλεύεται τους εργαζόμενους. Οι υπάλληλοι αυτοί με τη σχέση εργασίας με τον ΟΕΔ δεν παίρνουν επιδόματα σε όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύουν, ούτε για τέκνα, ούτε για πτυχία, για τυπικά προσόντα που έχουν, αλλά ούτε και τα μισθολογικά κλιμάκια, την μισθολογική ορίμασή τους. Εδώ μιλάμε για εκμετάλλευση εργαζομένων. Εδώ και 7 χρόνια είμαστε όμοιροι σε ένα πρόγραμμα το οποίο εκκρεμεί. Δεν έχουμε ούτε αύξηση μισθολογική. Είμαστε στο ίδιο κλιμάκιο και απαιτούμε τα αυτονόητα. Μετά από 7 χρόνια, επιτέλους, οι 4.000 να μονιμοποιηθούν στο σύστημα. Είμαστε σε διαρκή ομοιρία εδώ και 6 χρόνια και ζητάμε για να μπει ένα τέλος στην ομοιρία μας. Σήμερα είναι μια κινητοποίηση όπου είναι κυρίως εργαζόμενοι σε αυτό το πρόγραμμα του ΑΕΠ 4.000 και βέβαια και άλλοι συνάδελφοι που είναι επικουρικοί. Είναι αυτοί οι συνάδελφοι όλοι, οι εργαζόμενοι που είναι όμοιροι εδώ και πάρα πολλά χρόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Είναι αυτοί οι συνάδελφοι οι οποίοι, αν δεν υπήρχαν οι δομές υγείας, δεν θα μπορούσαν να στηριχτούν, ειδικά τώρα αυτό που είχαμε ζήσει με τον κορονοϊό. Και αν σκεφτείτε ότι ήδη υπάρχουν πάρα πολλές συνταξιοδοτήσεις από τους μόνιμους, αυτό πλέον το προσωπικό θεωρείται ότι είναι ήδη το πιο παλιό και το πιο εξειδικευμένο. Λοιπόν, αντί αυτού λοιπόν να μονιμοποιηθούν, βλέπουμε ότι αυτή η ομοιρία του συνεχίζεται χρόνο με χρόνο. Δεν θεωρούνται ούτε καν εργαζόμενοι, θεωρούνται ωφελούμενοι και χωρίς να έχουν όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα, με έναν χαμομισθό στην κυριολεξία, και όμως αυτοί οι άνθρωποι στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Και εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε και να μην τα κρύβουμε όλα κάτω από το χαλί, ότι και το 2018 ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ ο νόμος όπου ουσιαστικά αυτούς τους ανθρώπους δεν τους άφησε να γίνουν αορίστου, και βέβαια και στην αναθεώρηση του συντάγματος δεν δέχτηκε κανένας να γίνει αναθεώρηση του άρθρου 103. Εμείς λέμε ότι αυτό δεν θα σταματήσει. Έχουμε ήδη παραδείγματα και από τις προηγούμενες κινητοποίησεις, αλλά και από τον αγώνα που δίνει τώρα ο γαλλικός λαός για τα αυτονόητα. Θα συνεχίσουμε. Είμαστε δίπλα στους συναδέλφους μας, γιατί μας αξίζει όλους και μόνιμη σταθερή εργασία, αλλά και μισθούς οι οποίοι θα μπορούν να ζήσουμε ανθρώπινα.